πόλη Όρτσκ χάθηκε. Πλέον ένα ποτάμι έχει πάρει τη θέση του πάνω στα θεμέλια της. Τόνοι νερού έχουν ξεχυθεί από το φράγμα που βρίσκεται έξω από τη ρωσική πόλη και έσπασε στα σύνορα με το Καζακστάν, ζωντανεύοντας τον μεγαλύτερο φιάλτη στους κατοίκους της περιοχής. Μου τσιράνι δούμουλι στο τακάιο, δούμουλι μήμα κακτα πρόδειξιο, надежда у нас была. Надежда вот утром проснулись, смотрим уже. Οι ρωσικές αρχές σήμαναν συναγερμό και ενώνοντας μεγάλο μέρος της πόλης, στην οποία ζουν 230.000 κάτοικοι. Από πόρτα σε πόρτα, τα σωστικά συνεργεία, με σωστικές λέμβους, σωσίβια, ακόμη και από αέρος, απεγκλώβησαν πάνω από 700 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 230 παιδιά. Χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν, καταστρέφοντας τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Стремительно прибывает в старую часть города Орска. Здесь преимущественно находится частный сектор. Проводится эвакуация сотрудниками МЧС России и другими спасательными формированиями, в том числе областными. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, επικαλούμενα το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, στην πλημμυρική ζώνη έχουν επηρεαστεί 4.000 σπίτια, στα οποία διαμένουν 10.000 άνθρωποι. Οι πλημμύρες που χτυπούν το Καζακστάν τα τελευταία 24 ώρα χαρακτηρίζονται ως η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στη χώρα τα τελευταία 80 χρόνια. Ο όγκος του νερού που δέχτηκε το φράγμα στην πόλη Όρσκ, περιοχή που απέχει 1.800 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, προκάλεσε ανεπανόρθωτες ρογμές, σκίζοντάς το στα δύο, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για κακή συντήρηση της κατασκευής.